Μένουμε στο θέατρο. Σίγουρα, πάμε στο θέατρο Τόπος Αλλού και στην παράσταση Ό,τι ευτυχισμένες μέρες. Ο Προτάσου Μπιμπισίδης συνάντησε την Μπέγκη Σταθακοπούλου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη από αυτή τη Δευτέρα μιλάει για το θέατρο, για τη σχέση της με το χρόνο, την κόρη της και φυσικά την εμπειρία τότε που είχε κατέβει το 2019 στις ευρωεκλογές. Αλήθεια. Για δες. Τι ωραία αφορμή που συναντιόμαστε με ένα καταπληκτικό έργο του Μπέικερ. Ναι, είναι νομίζω από τα πιο σπουδαία έργα του παγκόσμιου δραματολογίου. Θίγονται όλα τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα, αλλά μέσα από μια μερικές φορές αλαφράδα. Για μένα είναι πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Πρώτα η συνεργασία μου με τον Νίκο τον Καμτσή, που είναι η δεύτερη μας εδώ σε ένα θέατρο που αγαπάω πάρα πολύ στο Τόπος Αλλού. Οι δικές σας ευτυχισμένες μέρες. Έχω πάρα πολλές μέρες ευτυχισμένες στη ζωή μου και θέλω να πιστεύω ότι με περιμένουν πολλές ακόμα. Νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί και με τα κοινά, είχατε κατέβει στις ευρωεκλογές, σωστά. Είναι κάτι που θα ξανακάνατε. Του 2019. Έτσι όπως νιώθω αυτή τη στιγμή, όχι. Τα πράγματα στην πολιτική πάρα πολλές φορές είναι έξω από τον έλεγχο των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στον χώρο της πολιτικής, σαν να υπάρχουν αόρατα νήματα που οδηγούν τα πράγματα προς κατευθύνσεις που θέλω να πιστεύω ότι πολλοί πολιτικοί είναι καθαροί άνθρωποι, είναι σημαντικοί άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πάντα το κοινό καλό. Ήταν μια άλλη γλώσσα την οποία έπρεπε να μάθω. Νομίζω και καθώς ο χρόνος περνά και γίνομαι πιο μεγάλο κορίτσι, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να μην σπαταληθείς τη διάρκεια της ζωής στο τίποτα. Μου είπατε αρκετές φορές για το χρόνο. Είναι κάτι που σας αγχώνει, σας προβληματίζει, σας αφήνει αδιάφορο. Είναι σύντροφος τώρα πια ο χρόνος. Ναι. Πιτσιρίκα αισθάνομαι. Δηλαδή αισθάνομαι ακόμα ότι είναι τόσα πολλά αυτά που δεν ξέρω, που δεν έχω δει, που δεν καταλαβαίνω. Ναι, προσέχετε όμως πολύ και τον εαυτό σας. Εντάξει. Προσέχω, άλλες γυναίκες τον προσέχουν περισσότερο. Εντάξει, γυμνάζομαι, προσπαθώ να μην έχω τεράστιες βάρος πάνω κάτω πολύ. Είναι ένα παραπάνω άγχος αυτό για τις γυναίκες που είναι μπροστά στα φώτα, το να διατηρήσουν την εικόνα που είχαν πριν 10, 20, 30 χρόνια. Από ό,τι βλέπω τριγύρω μου τα τελευταία χρόνια, είναι ένα πολύ μεγάλο άγχος και για τις πολύ νέες κοπέλες. Δηλαδή αυτό το άγχος ξεκινάει πολύ νωρίς. Αυτό όχι μόνο δεν είναι ωφέλιμο, είναι καταστροφικό και είναι και ψέμα. Γιατί το κάθε τι αλλάζει. Αυτό ακριβώς είναι ζωή. Και δεν χρειάζεται επίσης, νομίζω εγώ, να είμαστε ατσαλάκωτες και τέλειες. Αν κάνετε έτσι μια αναδρομή πίσω στην καριέρα σας, ποια περίοδο ξεχωρίζετε, ποιο ρόλο, ποια στιγμή? Αλήθεια, θα σου πω ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Για ποια τηλεοπτική σειρά όμως σας λένε πιο συχνά? Καλά, για τον Ταύρο με το Ξώτη μου λένε πάρα πολύ συχνά, επειδή ήταν ανάλαφρη σειρά. Νομίζω ότι είχε να κάνει με μια πολύ ωραία χημεία που είχαμε με τον Γιάννη τον Βούρο και οι δύο χαρακτήρες ήταν εξαιρετικά γραμμένοι από τον Παναγιωτόπουλο τον Νίκο. Και αυτό όλο βρήκε το χώρο του και αναπτύχθηκε. Τώρα η τηλεόραση σας ενδιαφέρει, παρακολουθείτε? Βλέπω αυτό που χρειάζεται ώστε να έχω μια εικόνα για τη δουλειά μου. Συμμετείχα σε μια πολύ ωραία σειρά στο Φλόγα και Άνεμος και περιμένω την επόμενη πρόταση που θα είναι φωτεινή για να την ακολουθήσω. Έχετε αγωνία για αυτό το κομμάτι των προτάσεων? Τώρα πια δεν νομίζω ότι έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Έχω μια λαχτάρα. Θα ήθελα να κάνω μια ωραία σειρά. Πάρα πολύ. Με την κόρη σας τι σχέση έχετε? Μοναδική. Μοναδική, πολύ ωραία λέξη. Ίσως η πιο δυνατή σχέση στη ζωή μου. Κάνουμε πολύ ωραία ταξίδια μαζί. Τώρα πια είναι μεγάλη φοιτήτρια. Οπότε δεν. Τι σπουδάζει? Ιατρική. Οπότε ναι, κάνουμε ταξίδια, μιλάμε. Είναι πολύτιμη η σχέση μου με τη Χριστίνα. Η σχέση μου με τη Χριστίνα είναι διαφορετική. Και στηρίζεται πολύ σε αγάπη, αλήθεια και ελευθερία. Πολύ την ευχαριστούμε, τη συμπαθώ και την εκτιμώ πάρα πολύ και επαγγελματικά ως ηθοποιό, αλλά μου αρέσει και ως γυναίκα, παιδιά, είναι πολύ ωραία γυναίκα. Είναι πολύ υπέροχα, πολύ συνειδητοποιημένα. Σε μια εποχή που κυνηγάνε όλη την τελειότητα, social media, με την εικόνα μας, σου λέει, το να είναι καλά λόγος με τον εαυτό της και να λέει ότι δεν χρειάζεται, ατσαλάκωτος, μια χαρά. Ναι, πάρα, μπράβο Τάσο. Σας ευχαριστώ. Έχεις όμως και τι γελάς. Όχι, μωρέ, μπράβο Τάσο. Μπράβο, παιδιά. Ρε παιδιά, δεν σας λέω μπράβο, στενοχωριέστε. Λέω μπράβο, γελάτε. Έλα, πάμε τώρα.